Για να δούμε. Πώς σου φαίνονται τα σχόλια που ακούγονται για το κάτω παρτάλι? Κάποιοι είναι πολύ υπέρ και τα νούμερα της τηλεθέασης είναι πολύ μεγάλα. Κάποιοι όμως λένε ότι δεν τους αρέσει ίσως το σύριαλ. Είναι πολύ ωραία και τα δύο. Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη και αυτό είναι το θετικό. Αλίμονο αν όλοι είχαν την ίδια γνώμη. Θα ήμασταν τότε ένα κράτος το οποίο θα είχαμε δικτατορία σίγουρα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι είναι πολύ καλύτερο όταν λέγονται τα αρνητικά, γιατί από τα αρνητικά εμείς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Πώς σου φάνηκε όταν είδες δημοσιευμένα άγνωστες στιγμές της προσωπικής σου ζωής, άγνωστες λεπτομέρειες που δεν τις είχες πει ποτέ? Ισχύουνε. Ισχύουνε. Εσύ θα μας πεις. Όχι, εγώ ρωτάω αν ισχύουνε. Είχαν γράψει ότι έχεις παντρευτεί πρώτον και ότι έχεις παιδί. Και λέω, ισχύουνε. Από τη στιγμή λοιπόν αυτό λέω. Εγώ δεν έχω πει κάτι. Έχει γράψει κάποιος. Και αυτό που έγραψε κάποιος το πήραν και άλλοι πολλοί. Και ρωτάω εγώ, ισχύουνε. Το πρώτο είναι, αυτό που υπόνεται είναι αλήθεια ή ψέματα. Το δεύτερο είναι, έχει καλή πρόθεση ή κακή. Το τρίτο είναι χρήσιμο ή όχι. Όταν λοιπόν κανένα από τα τρία αυτά δεν έχει βάση, καλό είναι να μην το συζητάμε, γιατί δίνουμε μεγαλύτερη συνέχεια και δεν υπάρχει λόγος. Αλλά δεν είναι κακό να έχει κάποιος ένα παιδί. Όλοι οι ηθοποιοί έχουν. Δεν είπε κανένα. Δεν είναι κακό κάποιος να είναι πατέρας, θέλω να πω, ή να έχει παιδί. Ακούσατε εμένα να λέω ότι είναι κακό? Υπεραγαπώ τα παιδιά όλου του κόσμου. Αγαπώ τα παιδιά. Εγώ πρωτίστως είμαι παιδί και θέλω να διατηρηθώ μέχρι να πεθάνω. Δεν είπα ότι είναι κακό. Εγώ είπα ότι οτιδήποτε υπόνεται ισχύει. Από εκεί ξεκινάμε πρώτα και μετά προχωράμε. Εγώ από μένα δεν θα ακούσει. Σε πήραν τηλέφωνο να το επιβεβαιώσουν ή να πείσουν να επιβεβαιώσουν, να σε ρωτήσουν αν ισχύει ή όχι? Όχι, διότι αυτό λέω ότι είναι ανάλογα την πρόθεση. Αν η πρόθεση ήταν καλή, πολύ μπορεί να με παίρνει τηλέφωνο. Αν η πρόθεση δεν είχε τις καλύτερες διαθέσεις, προθέσεις, να έχουν καλύτερες διαθέσεις, ως επί το πλείστον, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, δεν παίρνουν τηλέφωνα. Ρε παιδιά, συγγνώμη.